Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, ένα γεγονός που συγκλονίζει την Ευρώπη και λέω ιστορικό δεδομένο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Ένωση μικραίνει. Ο χάρτης αλλάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μικραίνει. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη καμπή και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο λόγος και για ποιο λόγο οι Βρετανοί πολίτες είχαν αυτή την απάντηση στο δημοψήφισμα. Και ταυτόχρονα να αναρωτηθούμε, εάν σήμερα με το ίδιο ερώτημα γινόταν δημοψήφισμα σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσες πιθανότητες είχαμε το αποτέλεσμα αυτό να μην το βλέπαμε και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπνέει τους λαούς της. Και πρέπει να αναστοχαστούμε και να δουλέψουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα νέο πιο ελκυστικό όραμα και μια νέα πιο ελκυστική προοπτική για τους πολίτες της Ευρώπης και για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ελλάδα, αν θέλετε, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πέρυσι τέτοιο καιρό, επισήμανε μέσα από την διεκδίκηση του λαού της και της κυβέρνησής της τις δυσλειτουργίες και τα ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι σήμερα δυστυχώς επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό έλλειμμα, ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα και ότι πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, πορεία. Η συζήτηση βέβαια που διεξήχθη χθες και σήμερα ήταν μια συζήτηση σε κλίμα φορτισμένο. Εν τούτης πιστεύω ότι το γεγονός πως η ίδια η ζωή μας αναγκάζει να πάρουμε αποφάσεις αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες στη συνειδητοποίηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύο δρόμους. Είτε θα συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ο καθένας να αποφασίζει για τον εαυτό του και όλοι μαζί βέβαια για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών, αλλά δεν ψηφίζουν οι τράπεζες στα δημοψήφισματα, ψηφίζουν οι πολίτες. Είτε θα αποφασίσουμε τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης, πιο δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο δίλημα. Δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι σκληρές επιλογές της λιτότητας, η αλακάρτα αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, η αίσθηση των πολιτών ότι δεν αποφασίζουν, ότι όλα αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες σε ατελείωτες συνεδριάσεις τεχνοκρατών, οδηγεί την Ευρώπη σε κατάσταση νευρικής κρίσης και σε κατάσταση βαθιάς πολιτικής κρίσης, ως συνέπεια όμως της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι υπαρξιακή σημασίας ανάγκη να τεθεί στο τραπέζι ένα νέο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Να υπάρξει ένα new deal, μια νέα συμφωνία για μια Ευρώπη που θα ξαναεμπνεύσει τους λαούς της και ιδίως τους νέους ανθρώπους. Και αυτό το new deal δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει και την κοινωνική διάσταση. Έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητας. Μετράει το έλλειμμα και τον πληθωρισμό. Εκτός όμως από το δημοσιονομικό έλλειμμα, υπάρχει και το κοινωνικό έλλειμμα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ευχαριστημένος επειδή μειώνει το δημοσιονομικό έλλειμμα, όταν όμως την ίδια στιγμή τριπλασιάζει την ανεργία. Η Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης. Από τις 10 χώρες του ΟΣΑ με τη μεγαλύτερη ανεργία, οι 8 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πριν την κρίση είχε ανεργία παρόμοια με τις Γερμανίες, κοντά στο 7%. Και μετά πήγε στο 26% η Ελλάδα, στο 4,5% η Γερμανία. Αυτή η Ευρώπη με τόσο μεγάλες ανισότητες δεν μπορεί να έχει προοπτική. Συνεπώς χρειάζεται να βάλουμε στο τραπέζι την ανάγκη για μια κοινωνική ατζέντα. Ανάπτυξη, απασχόληση, μείωση της ανεργίας και κυρίως προσπάθεια εξάλληψης του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρώπης. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών. Να αισθάνονται οι πολίτες ότι έχουν λόγο. Η Ελλάδα θα πάρει πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση.
θα πάρει πρωτοβουλίες τόσο για την εξάλληψη των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και εντός των κρατών, πρωτοβουλίες για να μπουν στο τραπέζι συγκεκριμένες πολιτικές. Βεβαίως, θα καταθέσουμε προτάσεις, αλλά θα προχωρήσουμε και στη συγκρότηση συμμαχιών. Συμμαχιών και σε πολιτικό, αλλά και σε γεωγραφικό επίπεδο. Και το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθούμε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν την προοπτική της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια.